Έχουμε κοντά μας δύο μαθητές, τον Βασίλη Παπακώστα, ξεκινώντας από τα δεξιά, και τον Κώστα Μαυρέλη, οι οποίοι είναι τελειόφοιτοι της Δευτέρας Λυκείου, πηγαίνουν στο μουσικό σχολείο και βγήκαν πρώτοι σε έναν διαγωνισμό. Κώστα, σε ποιο διαγωνισμό πήρατε μέρος? Πήραμε μέρος στον διαγωνισμό του Scratch που έγινε φέτος. Τι είναι το Scratch? Το Scratch λοιπόν είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού, όπου μπορούν, φτιάχτηκε κυρίως για να μπορούν οι μαθητές να προγραμματίζουν, δηλαδή στο εκπαιδευτικό υλικό. Το μαθαίνουν τα παιδιά σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου στο γυμνάσιο και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και στο λύκειο και για να φτιάξουν οτιδήποτε θέλουν, είτε παιχνίδια, είτε κάποιο πρόγραμμα που θέλουν εκείνοι. Από το γυμνάσιο το μάθατε και το συνεχίσατε στο λύκειο, Βασίλη? Ναι, έτσι έγινε. Το διδακτήκαμε 2 χρόνια στο γυμνάσιο και μετά μας τον ενδιέφερε και συνεχίσαμε να ασχολούμαστε. Μόνοι σας? Κυρίως ναι. Δεν το διδάσκεστε δηλαδή πια στο λύκειο? Πλέον όχι. Μάλιστα. Και εσείς τι φτιάξατε μέσα από αυτό το περιβάλλον προγραμματισμού? Εμείς πήραμε μέρος σε ένα διαγωνισμό που ήταν ο 4ος πανελλήνιος διαγωνισμός Scratch και αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα παιχνίδι. Escape the Room ονομάστηκε. Και είχε... Escape Room μου θυμίζει λίγο το Mind Trap. Δεν έχει σχέση με αυτό, αλλά η λογική είναι αυτή. Ο παίχτης είναι κλειδωμένος σε κάποιο δωμάτιο και προσπαθεί να ξεφύγει. Μάλιστα. Να μαζέψει δηλαδή τα στοιχεία που θα μπορεί να βρει μέσα από την πίστα και από τις γενικές γνώσεις του και να καταφέρει να βγει από αυτό το δωμάτιο. Και αυτό στήθηκε εξ ολοκλήρου από εσάς? Ναι, από εμάς. Πόσο εύκολο ήταν αυτό? Δεν ήταν καθόλου εύκολο, είναι αλήθεια. Επειδή έχω δει λίγο το παιχνίδι σας, ναι, έπρεπε εσείς να σχεδιάσετε τα πάντα, όχι μόνο τις κινήσεις, αλλά και τα γραφικά και τα πάντα? Ναι, έπρεπε να σχεδιάσουμε και τα γραφικά. Γενικά, οτιδήποτε βλέπετε άρχισε από το μηδέν. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα δει κάποιος αν μπει στο Scratch περιβάλλον θα είναι μία γάτα, που είναι το χαρακτηριστικό του Scratch, και μία άσπρη οθόνη. Οπότε, ό,τι βλέπετε στο πρόγραμμα είναι από εμάς. Είναι φτιαγμένο από εσάς. Ναι. Πόσο χρόνο απέτησε? Ασχοληθήκαμε 2 εβδομάδες εντατικά όμως. Και περίπου 2 μήνες γενικά όλο αυτό που θα δείτε. Και στο διαγωνισμό βγήκατε πρώτη στη Δευτέρα Λυκείου. Πρώτη στη Δευτέρα Λυκείου, ναι. Πόσοι πήραν μέρος? Είχαν πάρει μέρος περίπου 290 κάτι μαθητές, δηλαδή περίπου 300, και 109 έργα. Γιατί ήταν κατά ομάδας όπως εσείς, που απαρτίζατε, ναι, ναι, ας πούμε, μια ομάδα, έτσι? Ναι, ναι. Μπορούσε να παίξει κάποιος είτε μόνος του, να συμμετέχει, είτε σε ομάδες. Είδε στο σχολείο γενικό. Στο διαγωνισμό πρώτη φορά πήρατε μέρος? Όχι, είχαμε πάρει και πριν 2 χρόνια ήταν. Ναι, πριν 2 χρόνια. Στην τρίτη γυμνασίου. Στην τρίτη γυμνασίου. Εκεί πώς είχατε πάει? Εκεί δεν είχαμε καταφέρει να πάρουμε κάποια θέση, αλλά πιστεύω είχαμε κάνει. Είχατε αποκτήσει την εμπειρία. Ναι, είχαμε αποκτήσει την εμπειρία. Μάλιστα. Θέλετε να μας δείξετε λίγο από το παιχνίδι και πριν μας το δείξετε, πώς το αντιμετώπισαν αυτό οι συμμαθητές σας? Γενικά, οι συμμαθητές μας τους χρησιμοποιούσαμε ως αυτοί που θα ελέγχουν το παιχνίδι. Αυτοί που θα μας λένε κάποια. Τεστ, ναι, τέστερς. Αυτοί που θα ελέγχουν αν υπάρχει κάποιο λάθος και να μας λένε κάτι που θα θέλουμε να διορθώσουν. Κυρίως αυτό. Άρα βοήθησαν στην τελειοποίηση του παιχνιδιού, να το πω έτσι. Ναι, ναι, αυτό. Φαντάζομαι και το σχολείο σας περήφανο για το γεγονός ότι καταφέρατε να βγείτε πρώτοι σε έναν τέτοιο πανελλήνιο διαγωνισμό. Έτσι. Θέλετε να μας δείξετε λίγο από το παιχνίδι? Νοήτε. Έχουμε συνδέσει εδώ έναν υπολογιστή και μπαίνουμε στο Escape the Room. Ναι, αυτό είναι το αρχικό που θα βλέπει κάποιος όταν παίξει το παιχνίδι. Βασίλη, πώς θα μπει κάποιος να παίξει? Τι πρέπει να πατήσει στον υπολογιστή του? Για να βρει το, για να βρει το παιχνίδι. Ναι. Μπορεί να γράψει 4ος πανελλήνιος διαγωνισμός Scratch. Ναι. Και εκεί θα βγάλει πρώτα το site, στο οποίο δείχνει τα βραβευμένα έργα. Και θα το βρει από εκεί. Και θα το βρει από εκεί. Escape, ναι, the Room είναι το όνομά του. Σωστά. Ναι. Άρα, μπαίνοντας, ψάχνοντας στο Google, 4ος πανελλήνιος διαγωνισμός Scratch. Για ξεκινήστε λίγο. Έχει και ήχο? Ναι, το παιχνίδι έχει και ήχο, τον οποίο, εντάξει, ο ήχος δεν είναι δικός μας. Τον έχουμε πάρει από ελεύθερη μουσική που υπάρχει στο YouTube και μπορεί οποιοδήποτε να την κατεβάσει. Τι όργανο παίζετε στο σχολείο? Εγώ προσωπικά παίζω μπουζούκι. Και εγώ κιθάρα. Κιθάρα. Έπρεπε να μας κάνετε και μια σύνθεση να είναι πλήρες το παιχνίδι. Το προηγούμενο παιχνίδι που είχαμε φτιάξει είχε κάποια στοιχεία δικά σας, δικιά, ναι, μας μουσικής, ναι, μέσα. Μάλιστα. Για να δούμε λίγο. Έχει ξεκινήσει? Σε αυτή εδώ την οθόνη λοιπόν βλέπουμε το πρώτο πλάνο που θα δει κανείς όταν μπει στο παιχνίδι.
Μπορεί να αρχίσει πατώντας εδώ το start. Σε τι ηλικίες απευθύνεται? Απευθύνεται σε ηλικίες, μπορούμε να πούμε, από 8 ή 10 χρονών και πάνω. Γιατί πρέπει να ξέρει τις βασικές γνώσεις μαθηματικών και να μπορεί να συνδυάσει τα στοιχεία που θα βρει μέσα στην πίστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην πρώτη πίστα. Ναι, εδώ που θα μπορεί ο χρήστης, ο παίχτης, να διαλέξει τα επίπεδα. Όταν κάποιος περάσει την πρώτη πίστα, του ξεκλειδώνει το επόμενο επίπεδο. Άρα εμείς είμαστε ακόμη στην πρώτη πίστα. Πατώντας λοιπόν το 1, πάει στην πρώτη πίστα και αυτό είναι το δωμάτιο που θα αντιμετωπίσει. Θα πρέπει να βρει λοιπόν έναν τρόπο για να ξεκλειδώσει αυτή εδώ την πόρτα, η οποία σε κάθε επίπεδο χρειάζεται κωδικό. Για να τα καταφέρει λοιπόν, πρέπει να ψάξει όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο και να βρει λύσεις που θα τον βοηθήσουν. Αν κάποιος δεν μπορέσει να το βρει, στα δεξιά του πάνω υπάρχει ένα κουμπί που αν το πατήσει θα δει κάποιες συμβουλές για το πώς μπορεί να βοηθήσει. Στην πρώτη πίστα λοιπόν, ο χρήστης καλείται να ψάξει αυτό εδώ το κουτί, μπορεί να το ψάξει πατώντας το κλικ και θα βρει ένα ξεσκονό πάνω στο οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Σαν το Σουίβερ μοιάζει. Ναι, σαν το Σουίβερ. Το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να ξεσκονίσει αυτά τα νούμερα που βρίσκονται πάνω στον τοίχο και να βρει ακριβώς ποιος αριθμός κρύβεται. Άρα, εσείς είχατε στην ουσία να σκεφτείτε, να φτιάξετε, να προγραμματίσετε πολλές δουλειές ταυτόχρονα, έτσι. Ναι, ήθελε και την ιδέα και τον προγραμματισμό, αλλά και τα γραφικά. Τις μοιράσατε τις δουλειές, πώς το κάνατε? Ναι, τις είχαμε μοιράσει. Ναι. Ο προγραμματισμός έγινε μισός-μισός. Κάποια γραφικά έγιναν από μένα, κάποια άλλα έγιναν από τον Βασίλη. Μάλιστα. Και η μουσική τη βρήκαμε μαζί. Ωραία. Ξεσκονίζουμε λοιπόν τα νούμερα. Εδώ θα δείτε ότι τα νούμερα είναι γερμένα προς τα κάτω. Οπότε κανείς εύκολα θα μπορεί να τον μπερδέψει ότι είναι 9 αυτή η αριθμή. Αλλά πρέπει να σκεφτεί λοιπόν ο παίχτης ότι αυτή η αριθμή είναι το 6 το οποίο έχει γυρίσει. Έτσι, ο κωδικός που πρέπει να βάλει στην πόρτα για να ανοίξει είναι 4 φορές το 6. 6. Και ανοίγει η πόρτα. Ναι, έτσι προάγεται στο δεύτερο επίπεδο. Μάλιστα. Ωραία. Ας δούμε το δεύτερο επίπεδο. Σε ένα άλλο δωμάτιο μεταφερθήκαμε. Ναι, τα επίπεδα είναι κλιμακόμενης δυσκολίας. Κάθε ένα είναι λίγο πιο δύσκολο από το επόμενο. Έτσι και αυτό θα έχει πιο πολλά στοιχεία που πρέπει να ψάξει ο παίκτης για να βγει από το δωμάτιο. Το πρώτο πράγμα που... ξέρω εγώ, βρίσκομαι κάτω από το χαλί ένα κλειδί. Οποιοδήποτε αντικείμενο πατήσει ο παίκτης, αυτό μεταφέρεται κάτω-κάτω αριστερά. Όπου από εκεί μπορεί να το πάρει και να το σύρει για να συνεχίσει αυτό που θέλει να κάνει. Mm-hmm. Σκοπός εδώ είναι να ξεκλειδώσει αυτό το σεντούκι για να βρει το επόμενο αντικείμενο που θα χρειαστεί για να επιλύσει τον επόμενο γρίφο. Δεν είναι για την πόρτα, είναι για το σεντούκι. Α, και βγαίνει ένα σφυρί. Ναι. Εδώ πρέπει να σκεφτεί ο παίχτης που πρέπει να χρησιμοποιήσει το σφυρί ώστε να τον βοηθήσει να βρει τον κωδικό. Ούτε πάλι είναι για την πόρτα. Δεν είναι για την πόρτα, ναι. Εδώ υπάρχει μια ρογμή, φαίνεται κάπως. Και γράφει. Και εμφανίστηκαν λατινικοί αριθμοί, ε. Λατινικοί χαρακτήρες, ναι. Που αντιπροσωπεύουν τον κωδικό. Οι χαρακτήρες είναι VI, 2J και X. Οι οποίοι είναι οι αντίστοιχοι αριθμοί 6, 2 και 10. Και η πόρτα αυτή. Και έτσι κατά σειρά περνάτε όλες τις πίστες, να υποθέσω, έτσι. Ναι, ναι, έτσι συνεχίζεται. Μάλιστα. Παιδιά, δεν ξέρω τι σκέφτεστε να ακολουθήσετε. Εγώ θέλω να ακολουθήσω πληροφορική. Πληροφορική, λογικό μου ακούγεται. Εγώ είμαι μεταξύ πληροφορικής και μαθηματικών. Έτσι και έτσι συνδυάζονται, γιατί και η πληροφορική έχει πολλά μαθηματικά. Μάλιστα. Είσαστε πρώτων πυλών, να το πω έτσι, για να αποφασίσετε, γιατί από το Σεπτέμβριο πάτε τρίτη ηλικίου, σωστά? Ακριβώς. Ναι. Δεν έχετε ακόμη όμως κατασταλάξει. Εγώ θέλω πληροφορική βασικά. Εσύ έχεις λοιπόν, Κώστα, ο Βασίλης ακόμη το σκέφτεται. Ναι. Ό,τι και αν κάνετε, πάντως καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.